αρέσει αυτό που γίνεται. Κανονικά πρέπει να μιλήσω στο τέλος και να προηγηθούν οι προσκαλεσμένοι μου, αλλά η εμπειρία μου τόσα χρόνια στην οργανωμένη αριστερά, και δεν εννοώ μόνο στο ΚΚΕ και στον ΑΡ και γενικά, με έκανε να απεχθάνω με τα κλεισίματα. Γιατί κάναμε συνεδριάσεις επί ώρες, λέγαμε και στο τέλος ερχόταν κάποιος καθοδηγητής μας, έκλεινε και έλεγε τα ίδια που είπε στην αρχή. Και έλεγα μέσα μου, τι διάολο κάναμε τόσες ώρες. Γι' αυτό από τότε έχω πάθει ένα σοκ και δεν θέλω να μείνω τελευταίος, γιατί δεν θέλω να πάρει το χαρακτήρα του κλεισίματος. Να με συμπαθάτε λοιπόν για αυτή μου την αγένεια. Κυρίες και κύριοι, για να σου παρευτούμε λίγο και αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε που ήρθατε πάρα πολύ, δεν το περίμενα, ειλικρινά σας λέω, και προφανώς δεν είναι για μένα και για τους συνομιλητές, αλλά και ενδιαφερόμαστε για το θέμα και που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ επίσης τους συντρόφους που κόπιασαν να διαβάσω το βιβλίο και να σας το παρουσιάσω σήμερα εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Και θα ήθελα να είναι και άλλοι εδώ, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να είναι. Ενώ και από άλλους χώρους. Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία και νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε ένα πόθο, όχι μόνο προσωπικό δικό μου, και σε μια αναγκαιότητα για ένα αριστερό, όχι μόνο κατόνομα αριστερό, αλλά ουσιαστικά αριστερό μέτωπο, που σημαίνει στην εποχή μας για ένα αντικαπιταλιστικό, αντιυμπεριαλιστικό μέτωπο, για ένα μέτωπο που θα έρχεται σε ρήξη με τη θηλιά που μας έχουν βάλει στο λαιμό και για την οποία ευθύνεται κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ μέρους μου δύο μονολόγια για το βιβλίο, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο, αν θέλετε, σημαντικό και έχει περισσότερη σημασία να καταθέσουν τι έπραξαν, τι αποκόμισαν από την ανάγνωσή του οι επόμενοι ομιλητές. Γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ξεκινάω από την πεποίθηση ότι η επαναστατική ανατροπή του υπεύθυνου για την κρίση καπιταλισμού είναι προϋπόθεση τόσο για να απαλλαγούμε από την κρίση, όσο και για ένα βήμα παραπέρα να οδηγηθούμε στη χειραφέτηση. Έλα, λασογρανία, να βουλευτή έχουμε και αυτούς άδειες. Κάτσε. Έχεις γίνει και θέμα τώρα. Θα ξαναδείς τώρα να λαμβάνω μετά από χρόνια. Σημειωτεωματικό είναι μακαρονάδες σπίτι μου και οι δύο μαζί, έτσι. Και άσε είναι και ο Καζάκος εδώ, μπλέξαμε όλοι. Έλεγα λοιπόν, ποιος τυχαίρει την τηλεόραση. Ξεκινάω λοιπόν από την πεποίθηση ότι η επαναστατική ανατροπή του υπεύθυνου για την κρίση καπιταλισμού είναι αναγκαία τόσο για να υπερβούμε την κρίση, όσο και κυρίως για να κάνουμε το επόμενο βήμα, που είναι η χειραφέτηση και η μετατροπή της κατάρας που είναι σήμερα η αποπομπή της ζωντανής εργασίας που εκφράζεται με τη μορφή της ανεργίας σε ευλογία, σε αξιοποίηση δηλαδή για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Απορρίπτοντας λογικές όπως εκείνη του «Ο σκοπός δεν είναι τίποτα, τα πάντα είναι κίνηση», την κλασική ρεφορμιστική αρχή. Απορρίπτοντας επίσης τη λογική του «όλα ή τίποτα» και μέχρι τότε περιμένουμε του Αγίου Σοσιαλισμού. Απορρίπτοντας επίσης την αντίληψη ότι τα πάντα θα τα φέρει από μόνο του το αυθόρμητο κίνημα, επεδίεξαμε το βιβλίο να συμβάλλω στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής που θα μας οδηγήσει σε αυτό που είπα πριν, στην αναγκαία επανάσταση. Και σε αυτά τα πλαίσια χρησιμοποίησα, προσπάθησα να αξιοποιήσω την κατηγορία του πολέμου θέσεων του Γκράμψη, αποκαθαρμένη από μια ρεφορμιστική σπουδιά, για την οποία οφείλεται και ο ίδιος ο Γκράμψη, και η οποία οδηγούσε αυτό το πόλεμο θέσεων να μεταφράζεται σαν εναλλακτική στην Επανάσταση, ενώ δεν ήταν έτσι η λογική του Γκράμψη,
και όχι σ' αμέσου για να φτάσουμε στην Επανάσταση. Εγώ δεν χρησιμοποιώ σ' αμέσου. Στόχος μου λοιπόν είναι να συμβάλλει το βιβλίο έτσι ώστε πρώτο να αποκαθιλώσουμε όσο μπορούμε τη μονοδιάστατη σκέψη που προσπαθούν να μας επιβάλλουν, να αποκαλύψουμε τη σαθρότητα των προβληματισμών που επιμένουν να παραμένουν δέσμοι και να είναι εντός των τυχών του υπάρχοντος κυρίαρχου συστήματος που είναι υπεύθυνο για τα δεινά μας, και τέλος να προωθήσει την επαναστατική ιδεολογία. Κλείνοντας, όπως έλεγε και ένας Αφροαμερικάνος αγωνιστής, ο Φρέντρικ Ντάγκλας, αγωνιστής κατά της δουλείας στην Αμερική, δεν είναι μόνο λίγο φως που χρειαζόμαστε, αλλά τη φωτιά. Δεν είναι το ψηλόβροχο, αλλά την αεροποντή. Χρειαζόμαστε την καταιγίδα, την ανεμοθύελα και το σεισμό. Και αυτός ο σεισμός της Επανάστασης δηλαδή, όπως έλεγε και ο Τσε, δεν είναι ένα φρούτο που θα πέσει όταν είναι ένα όριμο, αλλά πρέπει να κουνήσουμε το δέντρο για να πέσει. Όλοι μας λοιπόν, ο καθένας με τις δυνατότητες του και με τα μέσα που διαθέτει, ας συμβάλλουμε να κουνήσουμε αυτό το δέντρο. Ευχαριστώ πολύ.